Γεια σας παιδιά. Τις προάλλες ανέβασα ένα story στο Instagram για τα χρωμοσώματα, τα DNA, τους καριότυπους. Πάμε να τα εξηγήσουμε Για να απαντήσουμε λοιπόν στα ερωτήματα αυτά, θα κάνουμε μία απλή ασκησούλα. Πήρα μία ασκησούλα μέσα από το βιβλίο μου Οδηγό Βήμα Βήμα. Την έχω παρουσιάσει εδώ πέρα στο πίνακα και για να δούμε ποιο είναι το πρώτο μα ερώτημα. Σε ποια φάση του κιταρικού κύκλου βρίσκονται τα χρωμοσώματα. Καταρχά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι βλέπουμε χρωμοσώματα. Άρα, μεταξύ των επιλογών, μεσόφαση μετά την αντιγραφή, μετάφαση, καριότυπο ή όλα τα παραπάνω, πρώτο πρώτο θα απορρίψουμε τον καριότυπο. Γιατί, διότι τι είναι ο καριότυπος, ο καριότυπος είναι μία απεικόνιση των χρωμοσωμάτων, είναι δηλαδή μία φωτογραφία, δεν έχει σχέση με φάση κυταρικού κύκλου. Οπότε τι μας έχει μείνει, μας έχει μείνει μόνο η μεσόφαση μετά την αντιγραφή και η μετάφαση. Εφόσον, όπως είπαμε στην αρχή, βλέπουμε τα χρωμοσώματα, δεν μπορεί Πάνε να είμαστε στην πιο συμπυκνωμένη μορφή του, εκεί που μπορούν να φωτογραφηθούν, και αυτή δεν είναι άλλη από τη μετάφραση. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση, η οποία έχει ω εξή. Πόσα χρωμοσώματα απεικονίζονται, ε, εντάξει, αυτό είναι εύκολο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. 8 χρωμοσώματα. Αλλά τώρα σα στέλνω στην επόμενη. Που λέει πόσα μόρια DNA έχουν αυτά τα 8 χρωμοσώματα, 4, 8, 16 ή 32. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πριν προχωρήσω όμως σε αυτό, θα πάμε να δούμε αυτό το ένα από τα 8 χρωμοσώματα τι κρύβει. Α, μάλιστα. Να, ο φίλος μας, ο Μπίμι, τώρα εσείς θα μου βρείτε γιατί τον έβγαλα εγώ Μπίμι. Και μας δείχνει εδώ ένα χρωμόσωμα, το χρωμόσωμα ένα το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά μέσα το γεννητικό υλικό έχει διπλασιαστεί. Έχουμε δηλαδή δύο δίκλωνα μόρια, ένα δίκλωνο, δεύτερο δίκλωνο μόριο DNA, τα οποία είναι ενωμένα με το κεντρομερίδιο. Επομένως, εάν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, πόσα μόρια DNA υπάρχουν στα 8 χρωμοσώματα, κάθε ένα από αυτά περιέχει δύο δίκλωνα μόρια, κάθε ε, χρωμόσωμα, κάθε χρωμόσωμα περιέχει δύο δίκλωνα μόρια DNA, οπότε συνολικά 8 επί 2 ίσον 16. Το 16 είναι η σωστή απάντηση. Όμω, να πάλι ο φίλο μα θέλει να μα πει και κάτι άλλο. Πρόσεξε, λέει και αυτό. Ποιο είναι αυτό, ότι σε κάθε μεταφασικό χρωμόσωμα, αν προσέξει, υπάρχουν 1, 2, 3, 4 μόρια φωσφορικού οξέω, δηλαδή 4 ελεύθερα άκρα με φωσφορικό οξύ και άλλα 4 με μια υδροξυλομάδα. Οπότε. Επόμενη ερώτηση θα απαντήσουμε εύκολα. Πόσε ελεύθερε φωσφορικέ ομάδε υπάρχουν στα χρωμοσώματα, είπαμε ότι στο κάθε ένα υπάρχουν τέσσερι. Οπότε, 4, 8, 32. Και πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Αυτή είναι εύκολη. Πόσα κεντρομερίδια υπάρχουν στα χρωμοσώματα, 1, 2, 3, 4. Εντάξει, Για να σα δω. Όχι, δεν τα βάλα εντάξει. Τι συμβαίνει, είπαμε από προηγουμένω ότι κάθε ένα χρωμόσωμα έχει ένα κεντρομερίδιο σε αυτή τη θέση. Οπότε, πόσα υπάρχουν, για κάθε χρωμόσωμα υπάρχει ένα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 κεντρομερίδια στα χρωμόσωμα. Δεν θα μου το κάνετε λάθο την επόμενη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά είχα να σα πω. Ελπίζω να τα καταλάβατε. Να μην τα μπερδεύετε και αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι, θα ανεβάσουμε και άλλα τέτοια βίντεο, τα οποία μπορεί να ξεδιαλύνουν πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει ακόμα πολύ καλά. Σας περιμένω για την επόμενη φορά, να είστε καλά.